Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλο ένα μη μου πεις updated, μόλις έχει ήδη ξεκινήσει και σήμερα όλες οι γυναίκες θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες. Θα μου πεις από τον καλεσμένο μου, θα σας ανανεώσω, θα σας κάνω κούκλες πιο νέες, πιο λαμπερές, πιο αναζωογονημένες από ποτέ. Περιμένετε όμως, έχω τον ειδικό, τον πλέον ειδικό για την ομορφιά. Όμως θα σας ανανεώσω και με πάρα πολλά δώρα, διότι η girly σειρά από το Lasanti Fashion World and Big Size ήρθε και αποκλειστικά στο μη μου πει σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. 8 από εσάς, κοίτα Γιάννη, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα κερδίσετε είτε και άντρας θα το δωρήσει στην αγαπημένη, στην αδερφή του, στη φίλη, στη γνωστή του, είτε και γυναίκα θα το δωρήσει στον ίδιο της τον εαυτό. Ένας για κάθε μπλουζάκι, μία για κάθε μπλουζάκι που θα κάνει follow στο Lasanti Fashion World and Big Fashion στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook. Βεβαίως, Πειραιώς 253, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου το Λάκη, τον Μπάρμπα, διότι ό,τι έρθει, μοναδικό, πραγματικά σε αποκλειστικότητα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, το δίνουμε δώρο. Γιάννη, κοίτα εδώ πέρα τώρα δηλαδή σχέδια και πες μου, ποια γυναίκα με αυτά τα μπλουζάκια, τρελαίνομαι γι' αυτό. Κοίτα εδώ τώρα, ό,τι πιο girly κυκλοφορεί. Εάν και πρέπει να σου πω, medium, small, large, extra large. Δηλαδή, πες μου τώρα αυτό, εάν δεν είναι μπλουζάρα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν τα μπλουζάκια αυτά. Και να σας πω ότι εγώ επέλεξα κάποια χρώματα εδώ στην τύχη. Μαύρο και άσπρο. Δηλαδή, αν θέλεις τη γατούλα σε άσπρο, υπάρχει. Εγώ την επέλεξα σε μαύρο. Θα μου πεις, α, να, έχω και άλλη μια γατούλα. Εντάξει, Γιάννη, τώρα κοίτα εδώ πέρα, τώρα και πες μου. Δηλαδή αυτό, μέχρι και εγώ το φοράω, θα μου πεις αγάπη μου εσύ ότι και να το βάλεις θα το κάνεις πολύ αντρικό. Εντάξει, αυτό το ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, 8 από εσάς θα τα κερδίσετε σήμερα για έτσι. Έτσι, για την αρχή της ημέρας, γιατί έτσι θέλω. Θέλω σήμερα να ξεπουλήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Lasanti Fashion World and Big Size, Πειραιώς 253, αλλά και μέσα από το Instagram, από το Facebook ή από το site της εταιρείας, σε όλη την Ελλάδα, εντελώς δωρεάν. Και κάθομαι τώρα, γιατί ο Γιώργος Τσακώνης, που είναι εδώ ο πλαστικός μας, ο χειρουργός μας, θα μας ανανεώσει και θα μας φέρει πάλι τις νέες μεθόδους μπροστά μας. Τι κάνεις Γιώργο μου? Δόξα τω Θεώ, Αλέξανδρε, γιατί πάρα σήμερα πολύ όλα καλά. Θα είναι πολύ μάικρο. Ε? Σούπερ. Έτσι. Σήμερα έχω αποφασίσει από την τελευταία μας φορά που είχαμε μιλήσει για την βλεφαροπλαστική και που ο κόσμος πραγματικά με έπαιρνε και μου έλεγε απίστευτα πράγματα και είπαμε και λίγα πράγματα, αν θυμάσαι, για την κρυολιπόληση. Μου λέει, Αλέξανδρε, εντάξει, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα κάνουμε. Όμως, ο Γιώργος Τσακώνης μου λέει, έχει γίνει, ας πούμε, πάρα πολύ διάσημος για το micro-botox του, γιατί είναι από τους λίγους στην Ελλάδα που το κάνει. Αυτό που το κάνει σήμερα και μετά το κάνεις μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή, να μου επιτραπεί αυτό το 10 χρόνια, τρόπος του λέγει. Αλλά πραγματικά, αυτό το micro, που πολλοί δεν το γνωρίζουν, κάνει τη διαφορά. Είναι botox, αλλά είναι micro-botox. Επίσης, στη micro εφαρμογή που εσύ από τους πρώτους στην Ελλάδα που το εφαρμόζεις, υπάρχουν και άλλες πολλές θεραπείες. Και έτσι θέλω να πούμε σήμερα ποια είναι η διαφορά των micro θεραπειών και τι σημαίνει αυτό για τον απλό άνθρωπο που επιλέγει να έρθει για να κάνει μια τέτοια θεραπεία. Αλέξανδρε, η λέξη micro μπαίνει σε μια καινούρια εφαρμογή φαρμάκων και προϊόντων η οποία έχει να κάνει περισσότερο με το πρόσωπο και δίνει τα πλέον φυσικά αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια. Τι γίνεται, στην τεχνική αυτή του micro-botox οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο εξής, ότι εάν γίνεται μία μικρή, πολύ μικρή ελάχιστη ποσότητα σε πολλά διαφορετικά σημεία στο πρόσωπο, στα ενδεδειγμένα σημεία του προσώπου, τότε το αποτέλεσμα είναι πολύ φυσικό και δίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μακροχρόνιο, έχει μεγάλη διάρκεια. Εφαρμόζοντας αυτή την τεχνική του micro-botox, έχω αποτελέσματα τα οποία μένουν ικανοποιημένες στο 99,9% των υποψηφίων κυριών και κυρίων για θεραπεία, που αυτό δίνει αυτοπεποίθηση και σε εμάς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Πάντως, είναι νομίζω το αποτέλεσμα ο ίδιος ή η ίδια το καταλαβαίνει από τις πρώτες κιόλας ώρες. Εχθές για την ακρίβεια που ήρθε η φίλη μου το απόγευμα, με παίρνει σήμερα το πρωί και μου λέει, ρε εσύ Αλέξανδρε, μου λέει, έχω σηκωθεί και νιώθω ότι είναι 5 χέρια και με έχουν τσιτώσει, δεν μπορώ. Λέω, ενώ μου λέει το άλλο, περνούσαν 15 μέρες και έλεγα να το καταλάβω και πάλι έσπαγε και μου είπε ότι θα κάνω και το επαναληπτικό. Δηλαδή μου λέει, λέω, αυτή είναι η διαφορά που σου είπα
κάνε ένα Botox να μείνει και να μείνει να το χαρείς. Γιατί ξέρεις ότι, και το έχεις δει μέσα από όλα αυτά τα χρόνια, ότι και εν ώψη καλοκαιριού, ότι το Botox σπάει πάρα πολύ πιο γρήγορα, το απλό Botox, γιατί είναι οι θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές και επηρεάζουν αυτό, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και τις πρώτες μέρες που θα κάνουμε Botox ή micro Botox, δεν πρέπει να βάλουμε πιστολάκι, να κάνουμε μέσα στα νερά, να είμαστε σε πάρα πολύ ήλιο. Απαγορεύονται τα πρώτες τρεις μέρες όλο αυτό. Προτιμάω τις πρώτες τρεις μέρες να έχω μια αποφυγή του θερμού για να έχω ένα τέλειο αποτέλεσμα όσον αφορά την εφαρμογή. Δηλαδή η εφαρμογή να γίνει με τις καλύτερες συνθήκες, να γίνει με τον καλύτερο τρόπο, να έχω το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα για να έχω και τη μεγαλύτερη διάρκεια. Το micro Botox λοιπόν στη νέα εποχή, η διάρκεια του σε ένα μέσο όρο, γιατί πρόσωπο με πρόσωπο έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά από αυτό που έχεις δει, ποια είναι η μέση διάρκεια σε ένα micro Botox, μετά και από το επαναληπτικό σου μιλάω, δηλαδή μετά από το 15ήμερο? Η μέση διάρκεια είναι τουλάχιστον 2 με 3 μήνες περισσότερο από ό,τι είναι με την κλασική εφαρμογή του Botox. Και βέβαια υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία όμως κρατάει και χρόνο. Εγώ το έχω δει. Έχω κυρίες οι οποίες μου λένε, γιατρέ μου λένε, ξέρεις τι γίνεται, κινδυνεύεις να ξεχάσεις το πρόσωπό μου μόνο και μόνο γιατί έχω να έρθω ένα με 1,5 χρόνο και ακόμα το αποτέλεσμα, το πρόσωπό μου είναι πάρα πολύ όμορφο. Στο micro Botox πάλι επιλέγουμε το ανέκφραστο ή κινούμενο ή, ξέρεις, υπάρχουν κυρίες οι οποίες θέλουν να είναι ανέκφραστες. Υπάρχει όμως η εφαρμογή που πραγματικά είσαι αυτό που λέμε τέντα, αλλά όταν γελάς, πραγματικά γελάς, φαίνεται. Γιατί υπάρχουν και κυρίες της τηλεόρασης που χρόνια, ας πούμε, δεν θέλω να πω ονόματα, γελάνε, κλαίνε, χαίρονται, λυπούνται, είναι πάντα έτσι. Δεν καταλαβαίνεις τα συναισθήματά τους. Εγώ νομίζω δεν έχει να κάνει αυτό το αποτέλεσμα δεν έχει να κάνει περισσότερο με την εφαρμογή κάποιων θεραπείων που κάνουν, μόνο όσο έχει να κάνει και με την προσωπικότητά τους ενδεχομένως. Mm-hmm. Και με το πόσο οι ίδιες θέλουν να δείξουν κάποια χαρά στο πρόσωπό τους ή κάποια, ξέρεις, άλλα συναισθήματα. Με το micro Botox έχω ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, έχω ακόμα καλύτερη ακρίβεια σε αυτό που θέλω να πετύχω, διότι πέρα από τα πολλά σημεία, διαφορετικά σημεία που κάνω την εφαρμογή, κάνω και πολύ εντοπισμένη εφαρμογή του φαρμάκου σε σχέση με το βάθος. Δηλαδή μπορώ να είμαι πολύ πιο επιφανειακά από ότι με την κλασική τεχνική, ώστε να πετύχω ένα αποτέλεσμα ακριβώς όπως το είπες. Να έχει ένα σούπερ αποτέλεσμα και να έχει και την εκφραστικότητά της και να έχει μια επιτυχία στο να μην μπορεί να το καταλάβει ο άλλος. Ναι, αυτό πήγα να σου πω, ότι μπορεί να είσαι πραγματικά φρέσκος, αλλά είναι πολύ πολύ φυσικό. Γιατί εφαρμόζεται και στο... στο μειώδες πλάτισμα. Ναι. Ο λαιμός είναι μια περιοχή, η οποία πραγματικά μου αρέσει το αποτέλεσμα αυτό που έχω με το micro Botox, διότι έχει ένα, δεν μπορεί να είναι το πρόσωπο τέλειο και ο λαιμός να είναι σπασμένος. Πρέπει και ο λαιμός με κάποιον τρόπο να βελτιωθεί. Αυτός ο τρόπος είναι το micro Botox. Πηγαίνω στο μειώδες πλάτισμα, εναποθέτω μια μικρή ποσότητα από την βοτουλινική τοξίνη, από το φάρμακο δηλαδή, και έχω το αποτέλεσμα, αυτό το φυσικό αποτέλεσμα του τραβήγματος. Διότι τι κάνει το Botox, απελευθερώνει μια περιοχή από έναν σπασμό και το αφήνει να τραβηχτεί προς τα πίσω. Αυτό γίνεται άρα όπου βέβαια το δεις ότι χρειάζεται. Ακριβώς. Έτσι είναι. Ακριβώς. Το ίδιο μπορώ να κάνω και στο μπούστο. Δηλαδή κάνω στο περίγραμμα, κάνω στο λαιμό και στο μπούστο micro Botox, ώστε να ανοίξω αυτές τις ρητίδες που ορισμένες που κάνουν ανάμεσα στα στήθη και εδώ που κατεβαίνουν. Ακριβώς. Ναι, πραγματικά αυτό είναι λίγο αντιαισθητικό. Ο χρόνος παραμονής του micro Botox σε αυτά τα σημεία είναι ίδιος περίπου με τον χρόνο στο μέτωπο και στο πόδι της σχήνας? Αλέξανδρε, στο μπούστο έχει ακριβώς τον ίδιο χρόνο, στο λαιμό ενδεχομένως να έχει λίγο λιγότερο. Σίγουρα το αποτέλεσμα σε κάποιες περιοχές, όπως είναι το μέτωπο, το μεσόφρυο, τα ματάκια, η μύτη συγκεκριμένα, μπορεί να είναι 100% το αποτελεσματικό. Σε άλλες περιοχές, όπως είναι ο λαιμός, να είναι λιγότερο από 100% ή και το μπούστο. Αλλά έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα, ένα ωραίο φυσικό αποτέλεσμα. Micro Botox. Πάμε να δούμε άλλη εφαρμογή που ξεκινάει micro. Άλλη εφαρμογή που ξεκινάει micro είναι το... micro resurfacing του προσώπου. Το micro resurfacing γίνεται ως εξής. Πάλι με πολλά μικρά τσιπηματάκια να αποθέτω βιταμίνες
και υαλουρονικό στο πρόσωπο. Αντί να πάω να γεμίσω μια συγκεκριμένη ρητίδα, η οποία γεμίζοντας αυτή τη ρητίδα αφήνω το πρόσωπο σπασμένο στο υπόλοιπο, τι κάνω? Χρησιμοποιώ βιταμίνες, μεσοθεραπεία και υαλουρονικό με πάρα πολύ μικρές βελονίτσες και πηγαίνω, φρεσκάρω όλο το πρόσωπο. Φτιάχνω ζυγωματικά, λεπτές ρητίδες του προσώπου, ρινοπαριακές. Κάνω μια μικροεπεξεργασία του προσώπου. Αν κάποιος όμως έχει λίγο πιο μεγάλο πρόβλημα στις ρινοπαριακές ή είναι λίγο άδειος στα μήλα του ή είναι λίγο άδειος στους κροτάφους. Γιατί τώρα τελευταία έμαθα, εγώ από τις φίλες μου που έρχονται σε να το μαθαίνω, ότι οι περισσότερες γυναίκες υστερούν και στους κροτάφους. Ακριβώς, που είναι θέλουν λίγο γέμισμα. Ναι, είναι ένα σημείο το οποίο ενδεχομένως δεν το παρατηρούν, δεν το ξέρουν, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό μπορεί να είναι ένα αδύνατο σημείο του προσώπου τους. Αλλά όταν φτιάξω όλο το υπόλοιπο πρόσωπο και δουν ότι στην περιοχή των κροτάφων μπαίνει μέσα, έχει στεγνώσει, έχει αφυδατωθεί, χρειάζεται ενυδάτωση και όγκο, τότε καταλαβαίνουν ότι αυτό το σημείο είναι μια αισθητική περιοχή η οποία βελτιώνει πάρα πολύ την όψη του προσώπου. Αν όμως δεις κάπου κάποια σημεία να θέλουν λίγο περισσότερο, εκεί μπορούμε να πάμε και επιτηδευμένα μόνο με υαλουρονικό, πέραν από το συνολικό refreshing που κάνουμε. Ακριβώς, Αλέξανδρε. Εκεί πηγαίνω ενδεχομένως και σε μεγαλύτερο βάθος, με μεγαλύτερες ποσότητες, διασταυρωμένο, τύπου ψαροκόκαλο, αναλόγως την τεχνική δηλαδή που θα απαιτείται να χρησιμοποιήσω, ώστε να έχω και μεγάλη διάρκεια και ένα αποτέλεσμα φυσικό. Κάποιος μπορεί στην ίδια συνεδρία, στο ίδιο ραντεβού να κάνει micro-botox και micro-refreshing. Micro-refreshing μαζί. Refreshing. Ή πρέπει να υπάρχει ένα κενό μεταξύ τους. Αυτό εξαρτάται το πρόβλημα. Δηλαδή, αν είναι ένα πολύ σπασμένο πρόσωπο, ενδεχομένως προτιμάω ότι στο πρώτο ραντεβού να κάνω το micro-botox και στο δεύτερο ραντεβού, που θα γίνει και ένα συμπλήρωμα της θεραπείας του botox, να ξεκινήσω να κάνω το micro-refreshing, το οποίο γίνεται με βιταμίνες και υαλουρονικό. Τι είναι αυτό που θα πρέπει κάποιος να προσέξει μετά που θα φύγει από το ιατρείο σου με το micro refreshing? Γιατί για το botox είπαμε για τις υψηλές θερμοκρασίες και δεν θέλει να το τρίβεις και να κάνεις αυτό κτλ. Και θέλω εδώ να σε ρωτήσω κάτι που μου το ρώτησαν φίλες. Γιατί κάποιοι λένε, ας πούμε, ότι δεν πρέπει μετά να κοιμηθείς για 3-5 ώρες και όλες φοβόνται να μην κλείσουν το ραντεβού πολύ βράδυ, γιατί μετά μπορεί να τους πιάσει ο ύπνος και να μην μπορούν να κοιμηθούν? Να μην πρέπει, όχι να μην μπορούν. Είναι μύθος? Έχει μια βάση? Έχει μια βάση, Αλέξανδρε, και αυτή οφείλεται στο εξής. Κάνοντας εγώ την εφαρμογή του Botox σε μια περιοχή, αφήνω φάρμακο σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Εάν για κάποιο λόγο, είτε γιατί τρίβει το κεφάλι στο μαξιλάρι, είτε γιατί τρίβει το μέτωπο με το χέρι ασυναίσθητα, μπορεί να μεταφέρει το φάρμακο σε κάποια άλλη περιοχή, σε κάποιο άλλο νεύρο και να δημιουργήσει μια παρενέργεια. Άρα δηλαδή, έτσι όπως το λέμε, ότι αν κάποιος, ας πούμε, πάει και ξαπλώσει εγώ στην καναπέ μου και με πάρει ύπνος και είμαι έτσι, αλλά δεν τρίβω, δεν κάνω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα. Δηλαδή δεν είναι ο ύπνος που δημιουργεί το πρόβλημα, είναι οι κινήσεις που μπορεί να κάνουμε με το μαξιλάρι ή να κάνουμε με τον ύπνο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, Αλέξανδρε. Το micro refreshing λοιπόν έχει κάποιες απαιτήσεις μετά? Ιδιαίτερη απέτηση δεν έχει. Θα έλεγα ότι περισσότερο πρέπει να εστιάσουμε στο θέμα της καθαριότητας και της υγιεινής του προσώπου, επειδή είναι πολλά τα τσιμπηματάκια, παρά σε κάτι άλλο όπως έχει να κάνει, είπαμε τους χάρη, το μασάζ ή το πρόσωπο ή η έκθεση στον ήλιο ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Έχουμε τώρα να ρωτήσω, υπάρχει κάτι άλλο micro? Υπάρχει το micro lifting, το οποίο πραγματικά κάνει επανάσταση αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Είναι πιο άμεσο, πιο αποτελεσματικό και πιο γρήγορο. Ακριβώς. Πρόκειται για μια μικρή τομούλα γύρω από το αυτί, από την οποία έχω πρόσβαση να κάνω lifting σχεδόν σε όλο το πρόσωπο. Και η οποία δεν φαίνεται καθόλου. Καλύπτεται και δεν φαίνεται καθόλου. Αυτά τα που μου έδειξε την προηγούμενη εβδομάδα, μια κυρία που ήταν εκεί και μου λέει πώς με βλέπετε, κύριε παιδί, πώς βλέπετε, και δεν μπορούσα να καταλάβω τι έχει κάνει. Ήτανε μόλις μετά από λίγες ημέρες. Ακριβώς. Απίστευτο. Ούτε και όπως ακούμε lifting, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να μείνει μέσα στο σπίτι για ένα μεγάλο διάστημα. Μπορεί να μην πρέπει να είναι μπανταρισμένη και με κορδέλες και τέτοια. Η γυναίκα αυτή δεν είχε τίποτα. Βαμμένη, φτιαγμένη, κούκλα. Αλέξανδρε, σε προβλήματα τα οποία έχουμε μια
μέσης χαλάρωσης προσώπου και λαιμού έχει φανταστικά αποτελέσματα. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία, σε επίπεδο ιατρίου, όπως τον οδοντίατρο, πάμε τους χάρη πάμε να φτιάξουμε τα δόντια μας, έτσι τον πλαστικό χειρουργό μας πάμε να φτιάξουμε τη χαλάρωσή μας. Και έχει διάρκεια περίπου, η όλη η θεραπεία κρατάει γύρω στη μία ώρα και ένα τέταρτο με μία μισή ώρα. Και έκτοτε, κατόπιν τούτου μπορούν να βγουν να πάνε να πιούν καφέ. Δεν έχουν ούτε πρυξήματα, ούτε αυτό που λέμε από αιματώματα, προβλήματα και όλα αυτά. Λόγω του ότι οι αποκολλήσεις δεν είναι περιορισμένες, δεν παρουσιάζουν ούτε μελανιές, ούτε είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό. Ποιες ηλικίες κυρίως ζητάνε κάτι τέτοιο και ενδείκνυται και αυτές οι ηλικίες να κάνουν αυτό το αποτέλεσμα? Κυρίως πάνω από τα 40. Ναι. 40 με 45 ετών δηλαδή και άνω είναι οι ηλικίες οι οποίες μου ζητάνε περισσότερο το microlifting. Είναι κάτι το οποίο μετά μένει. Δηλαδή εννοώ ότι μια γυναίκα όταν το κάνει στα 45 της και έχει μια μικρή χαλάρωση, αυτό θα την κρατήσει μέχρι τα 60, ας πούμε. Ακριβώς. Θα κρατήσει 15 χρόνια, όπως το λες. 15. Βρε, εγώ έπρεπε να έχω γίνει γιατρός. Πες όμως τι μάτι έχω, στη λεπτομέρεια. Τι σου λέω όταν είμαι στο ιατρείο, δηλαδή περίπου 6 μέρες τη εβδομάδα. Τι σου λέω, γιατρέ αυτό, γιατρέ λίγο εκείνο, λίγο. Αλλά δεν μπορώ το αίμα εγώ. Γι' αυτό δεν έγινα και γιατρός, δεν μπορώ. Αλέξανδρε, είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για σύμβουλος, να πω τη γνώμη μου. Σύμβουλος πλαστικής χειρουργίας. Ναι, σύμβουλος, μπράβο, σύμβουλος. Είναι κάτι το οποίο διορθώνει το κάτω μέρος του προσώπου, άρα το microlifting, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Από εδώ και κάτω. Ναι, ναι, θα έλεγα από τα ζυγωματικά και κάτω. Mm-hmm. Αλλά εκεί μπορεί να γίνει ένα συνδυασμό κάποιων θεραπείων, Αλέξανδρε, ο οποίος να δουλέψει ταυτόχρονα και τα ζυγωματικά, παράλληλα δηλαδή με το κάτω τριτημόριο του προσώπου, ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι σούπερ από τα μαλλιά. Άρα στην ουσία μαλλιά, κερδίζουμε δηλαδή, 15 χρόνια από τη νεότητά μας, πίσω πάμε, μέσα σε μια μισή ώρα. Μετά λοιπόν, λες μπορούμε να βγούμε έξω. Τις επόμενες ημέρες, γιατί ξέρεις συνήθως, ένα τραύμα, όπως το λέμε, θα φανεί ίσως για λίγο, μία-δυο μέρες μετά μπορεί να πριστεί να-να και μετά ξαναεπανέρχεται. Αυτό ισχύει στο microlifting? Αυτό ισχύει. Πρέπει δηλαδή να κάτσουμε δύο μέρες έστω από τη δουλειά μας, ένα Σαββατοκύριακο, δανείζομαι. Ενδεχομένως όχι, αλλά αυτό εξατομικεύεται ανάλογα δηλαδή με την περίπτωση του κάθε ασθενούς. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, μία γυναίκα η οποία έχει μαλλιά και μπορεί να ρίξει τα μαλλιά της μπροστά, δεν έχει λόγους να περιορίσει τις δραστηριότητές της. Mm-hmm. Σίγουρα ένας άντρας έχει πραγματικά δηλαδή λόγο να προγραμματίσει το συγκεκριμένο ραντεβού του. Ναι, ώστε οπότε να ξέρει να έχει χρόνο τουλάχιστον 3 μέρες. Αλλά θα γνωρίζει ότι πάλι επειδή δεν έχει μακριά μαλλιά να κρύψει τυχόν γραμματάκια, τα φαίνεται. Πάντως αυτά τα γράμματα είναι εξαφανίσιμα, όπως τα λέω εγώ. Είναι σίγουρο ότι επουλώνονται γρήγορα, ναι, ναι, και εξαφανίζονται. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, σήμερα είπαμε για τις μικροθεραπείες, αλλά ο Γιώργος, από ό,τι είδατε, προσπαθεί πριν τα ραντεβού του, πριν τα χειρουργία του, έστω κάθε εβδομάδα τώρα να μου έχετε, γιατί καλοκαίριασε και πρέπει να κάνουμε πολλές αλλαγές. Αλλά αλλαγές εμείς προτείνουμε τις γρήγορες, τις πραγματικά αποτελεσματικά καλές, γρήγορες, και που να το καταλαβαίνουμε, γιατί η Ελληνίδα και και ο Έλληνας θέλει να μπει στο ιατρείο του Γιώργου του Τσακώνη και να φύγει όπως έχει φανταστεί τον εαυτό της. Ο Έλληνας δεν μπορεί να περιμένει. Το ξέρεις. Αν μπει δηλαδή σε μια πελάτσα, μια ενδιαφερόμενη, ότι αυτό που θα σου κάνω τώρα μόλις φύγεις θα το δεις, αλλά θα κρατήσει ένα μήνα. Αυτό όμως θα το δεις σε ένα μήνα, θα κρατήσει ένα χρόνο. Όχι, θέλει αυτό που θα κρατήσει σήμερα και ας κρατήσει ένα μήνα. Και ας ξανάρθει μετά. Αναφέρεσαι στην κυρία που είδαμε χτες, Αλέξανδρε. Η κυρία μετανήματα. Αυτή, μετανήματα, ήθελε να φύγει πραγματικά. Τη έλεγε να κάνει. Όχι, γιατρέ, εγώ θέλω όταν φύγω να είμαι εδώ να είμαι εκεί. Και θα σε ρώταγα τώρα για τα νήματα. Όμως είναι θαυματουργικά. Εγώ τα έχω δει και με το που πρωτοήρθα στην Ελλάδα. Είναι θαυματουργικά, διότι πραγματικά ρυθμίζεις, να το πω με απλό τρόπο, ρυθμίζεις το τράβηγμα και βλέπεις το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή βλέπεις, πώς κάτι σφίγγεις και βλέπεις τραβάει και το αφήνεις εκεί που θες. Απλά η σωστή επιλογή των νημάτων για την κάθε περιοχή κάνει τη διαφορά. Γιατί η κοπέλα που είχε έρθει, είχε πάει καπαλουκί, σου λέει γιατρέ, εγώ είχα βάλει γύρω στα 30 νήματα στο πρόσωπο. Και έτσι λες 30, 30 δεν βάζουμε ούτε να σηκώσουμε ολόκληρο τον ποπό. Λοιπόν, γιατί το πρόσωπο μπορεί να θέλει 4, 6, 8 να θέλει. Ναι, πραγματικά. Αλλά το νήμα που χρησιμοποιείς, γιατί και στα νήματα υπάρχουν μεγέθη και κατηγορίες. Δεν μπορεί να πάει να βάλει το ίδιο νήμα που βάζουμε στον ποπό, που είναι άλλη η κίνηση και άλλο το δέρμα στο μάγουλο ή στο ζυγωματικό. Αλέξανδρε, οι καινούργιες γενιάς νημάτων της Άπτος θεωρούνται επαναστατικά, διότι
όπως τα χρησιμοποιώ, είναι ατραυματικά σε γενικές γραμμές. Καταρχήν δεν καταλαβαίνει τίποτα στην εισαγωγή του νήματος. Ακριβώς. Είναι ατραυματικά σε γενικές γραμμές και δίνουν ένα αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο είναι άμεσο. Δηλαδή το βλέπει εκείνη τη στιγμή. Βλέπει το πρόσωπό της να σηκώνεται, να τραβιέται προς τα πίσω. Και μένει τόσο γοητευμένη και λέει πραγματικά, γιατρέ, αυτό δεν το περίμενα να γίνει αυτή τη στιγμή και τώρα. Ξέρεις τι μου είπε η φίλη μας, τώρα δεν θέλω να πω το όνομα. Για τα καλύτερα. Ότι μέχρι σήμερα που το έχει κάνει 9 μήνες περίπου, 8 μήνες. Η αγαπημένη μου δηλαδή, το ξέρεις. Μου λέει, Αλέξανδρε, μέχρι σήμερα γελάω. Γελάω, το νιώθω ότι γελάω με την ψυχή μου, το βλέπω στον καθρέφτη, αλλά εσωτερικά νιώθω ότι γελάω, αλλά είμαι ακόμα τραβηγμένη σαν την πρώτη μέρα. Πέραν από αυτό που βλέπετε εσείς, το νιώθω, μου λέει, ότι έχει κάτσει το αποτέλεσμα. Δεν νιώθω δηλαδή να έχει χαλάρωση, να αρχίζει να μην το αισθάνεται, που τώρα είναι 8 μήνες, δεν είναι χτες. Και της κάνει μεγάλη εντύπωση. Αυτό είναι και θέμα οργανισμού. Περίπου τα νήματα όμως δεν είναι για 5 και για 6 μήνες και για 3, έχουν διάρκεια. Τα συγκεκριμένα νήματα της άπτος που χρησιμοποιούμε εμείς έχουν διάρκεια 1,5 χρόνο. Και άρα σε κάποιους μπορεί να μείνουν και μέχρι 2 χρόνια. Και παραπάνω. Άρα είναι μη χειρουργική μέθοδος, μικρού lifting ανανέωσης, αποτελεσματική και γρήγορη. Πού είναι οι περιοχές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νήματα το κατάλληλο? Οι γυναίκες έχουν και πρόβλημα εδώ. Ναι. Οι γυναίκες έχουν πρόβλημα εδώ, που εδώ έχω δει νήματα να μπαίνουν. Ποπό, σηκώνεται ποπό. Και στο στήθος χρησιμοποιείται, και στους γλουτούς χρησιμοποιείται, και στον εσωμυρό, στα πόδια. Το πλέον όμως κατάλληλο σημείο για να δούμε τα αποτελέσματα άμεσα και να είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι, είναι πρόσωπο-λαιμός. Εκεί είναι το σημείο που πραγματικά το βλέπω. Αυτό δηλαδή που δημιουργούν κάποια στιγμή εδώ έχετε και γίνεται ένα, δεν είναι. Ναι. Κολλάει και έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά είναι σούπερ. Και το βλέπεις, δηλαδή το κάνεις και αυτό πραγματικά δεν έχει μετά εναλλαγές. Δηλαδή, άμα φύγω τώρα από σένα, δεν πρέπει ούτε να μείνω, ούτε να έχω μία ώρα πρέπει να κάτσω στο σπίτι μου, ούτε έχω κοκκινίλες, ούτε έχω κιτρινίλες, δεν έχω τίποτα. Φεύγω, βάφομαι, φτιάχνομαι και πάω και στη δουλειά μου και δεν το καταλαβαίνει κανείς, έτσι δεν είναι? Αλέξανδρε, έχει δίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ φυσικό. Αυτό που βλέπουν οι άλλοι υπόλοιποι άνθρωποι είναι ένα ξεκούραστο πρόσωπο. Βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος ανανεώθηκε χωρίς να καταλαβαίνουν τελικά τι έχει κάνει. Ναι, ναι, εννοείς ότι δεν είναι κάτι τραβηγμένο. Ναι. Είναι τραβηγμένο το πρόσωπο, αλλά δεν είναι τραβηγμένο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, ακριβώς. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Αυτό κάνει ο Γιώργος Τσακώνης. Έχετε τραβηγμένο πρόσωπο χωρίς τραβηγμένο αποτέλεσμα. Δηλαδή να σας λένε ρε, εσύ, γιατί ξέρεις πολλές. Είναι έτσι. Εσένα είναι πολύ φυσικά. Και πολλοί κόσμος βλέπει ανθρώπους και τους λέει «Ρε εσύ, εσύ ξανά νιώσες». Αλλά δεν τους λέει «Ρε εσύ έκανες τέτοιο, έκανες υαλουρονικό, έκανες μπότοξ, έκανες». Γιατί είναι ναι μεν κάτι που τους κάνει εντύπωση ότι δεν ήταν έτσι. Κάτι έχει αλλάξει. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν στο όλο πρόσωπο τι είναι αυτό που άλλαξε. Γιατί είναι ομοιόμορφο το αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Και να πω και κάτι για να κλείσουμε σήμερα την αυτή, μια και πιάσαμε το πρόσπασμα και το κάναμε 15 χρονών. Να πω κάτι για τις ρινοπαριακές που το συζητήσαμε. Και πολλές κάνουν αυτό το λάθος σε μη εξειδικευμένους γιατρούς. Εγώ το λέω, δεν το λες εσύ, γιατί γνωρίζω πολύ κόσμο. Είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι πρέπει, όταν έχουμε ρινοπαριακές έντονες, που οι ρινοπαριακές είναι το δείγμα του ότι το πρόσωπο αρχίζει και γυρνάει. Αυτό είναι. Μην το πούμε σε μένα, δεν θα το δείτε, μην ψάχνετε τώρα. Λοιπόν, θέλω να σου πω όμως, στις ρινοπαριακές όλοι πάνε και βάζουν εδώ. Με αποτέλεσμα το λάθος να βάζουν, να βάζουν, να βάζουν. Αυτή η ουλή όταν γελάνε γίνεται μεγαλύτερη και το γύρας φαίνεται μεγαλύτερο. Οι ρινοπαριακές δεν λύνονται από εδώ, λύνονται από εδώ. Ο γιατρός θα σας τα πει πιο συγκεκριμένα. Αυτό ήταν το πρόβλημα και της φίλης μου της Αλίκης. Που λέει, γιατρέ, έχω βάλει 5 φορές εδώ και όμως πάλι κοίτα πώς είμαι. Και εσύ τις έβαλες λίγο εδώ στο περιόσταιο και σηκώθηκε όλο αυτό. Γιατί βάζει, βάζει, βάζει υλικό και κάποια στιγμή θα την κάνω γιατί γίνει σαν σκυλί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι το πρόβλημα? Αλέξανδρε, το πρόσωπο πρέπει να το αντιμετωπίζω σφαιρικά. Το βλέπω σφαιρικά, δεν το βλέπω σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Δίνω έμφαση σε όλο το πρόσωπο, όχι σε κάποιο συγκεκριμένο. Κοιτάω το δάσος και όχι το δέντρο. Γι' αυτό τα ζυγωματικά είναι ένα σημείο, ένα αισθητικό σημείο του προσώπου, στο οποίο πρέπει να το γεμίσω για να σηκώσω και να δώσω ένα V-shape στο πρόσωπο, ένα V-σχήμα στο πρόσωπο, το οποίο θεωρείται και το πρότυπο της γυναικείας μορφιάς. Σαφώς, είναι το πιο σημαντικό.
Αχ, μας ομόρφινες τώρα. Δεν έχω και χρόνο να πεταχτώ μέχρι το ιατρείο, γιατί έχω να συνεχίσω την εκπομπή. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ανανεώνω το ραντεβού μου. Κοίταξε για την επόμενη εβδομάδα, αν μπορέσει έτσι λίγο μία μέρα. Ευχαριστώ, με τιμάς πραγματικά. Θα είναι δικιά μεγάλη τιμή. Δικιά μας ευχαρίστηση. Γιώργος Τσακώνης εδώ κοντά μας. Γιώργος Τσακώνης, βέβαια, για να δείτε και τα πάντα με τα 2-3 στο Περιστέρι. Φιλιά πολλά σε όλο το επιτελείο σου, γιατί έχεις πραγματικά 4 συνεργάτες. Όλες είναι εξειδικευμένες κούκλες και πραγματικά φοβερά παιδιά, αυτό το λέει ο κόσμος, και είναι πολύ σημαντικό οι συνεργάτες σου να είναι τόσο αγαπητοί στον κόσμο. Ξέρεις, πολλές φορές πάμε κάπου σε οποιοδήποτε γιατρό και λες, πω, αυτή η γραμματέα του είναι πολύ ξινή, ή αυτή η βοηθός του δεν τη θέλω. Εσένα πραγματικά, όποια κυρία και να ξεκινήσει να προετοιμάσει, όλες είναι τόσο γλυκύτατες που ο κόσμος το συζητάει. Και ειδικά οι φίλοι μου, κάποιες είναι και παραξενιάρες, μου λέει εσύ, το προσωπικό του λες και το έχει επιλέξει ένα προς ένα. Λέω, όταν είσαι καλός γιατρός, θες και το προσωπικό σου να είναι καλό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό και γυρίζω με Χριστίνα Καμπούρη, γιατί τώρα θα σας πάω σε φυτό. Πολύ ιδιαίτερο φυτό. Μείνετε για να καταλάβετε πολλά. Εκεί που η ομορφιά σταματάει το χρόνο, εκεί υπάρχει σειρά Dr. V. Ο γιατρός Θεόδωρος Βουκίδης, με 40 χρόνια εμπειρία στην πλαστική χειρουργική, δημιούργησε με τα πλέον εξελιγμένα ιατροκαλλυντικά μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων, προσώπου, σώματος, αλλά και μαλλιών για όλους τους τύπους δέρματος. Η σειρά Dr. V είναι καταξιωμένη διεθνώς, καθώς ήδη κυκλοφορεί στο εξωτερικό, ενώ προσφέρει εξαιρετικά και άμεσα αποτελέσματα. 210-5151-788. Κάντε τώρα τη σωστή επιλογή για την καθημερινή πολυτέλεια του δέρματός σας. Dr. V. Της εκπομπής και εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε, και εννοείται ότι ο διαγωνισμός μας για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο από Lasanti Fashion World and Big Size Πειραιός 253 στο Μοσχάτο, αλλά και μέσω ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου το Λάκη, τον Μπάρμπα, αλλά και τους συνεργάτες του, διότι παιδιά, το τι ρούχο έχω να σου δώσω το καλοκαίρι, δηλαδή θα στα ξαναδείξω ένα-ένα. Γιάννη, κοίτα τώρα, δηλαδή πες μου αν αυτά είναι τα μπλουζάκια ό,τι πιο girly έχεις ξαναδεί. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω δηλαδή τι να σας πρωτοδείξω. Δηλαδή εδώ κοίτα. Δεν υπάρχουν, ρε παιδιά, καλά. Τρελαίνομαι. Δηλαδή μου έρχεται να τα βάλω κι εγώ. Και θα μου πεις γιατί, απλά το νούμερο δεν είναι. Δεν έχω πρόβλημα με τα σχέδια. Δηλαδή τώρα πες μου, αυτό δεν είναι beauty cuts, δεν είναι κάτι. Για να δείξω κανένα άλλο. Α, παιδιά, κοίτα. Κοίτα πόσα σου δίνω. Δηλαδή τι άλλο να σου κάνω, βρε παιδιά. Δηλαδή, όταν έχεις το Λάκη, το Μπάρμπα και το Lasanti Fashion World and Big Size, με μια συλλογή απίστευτη, θα τη βρείτε στο ίντερνετ, στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο site, και Πειραιός 253 για να βρεις τα πάντα. Αυτά θα δώσω εγώ για σήμερα, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 από εσάς που θα κάνετε follow στο Lasanti Fashion World and Big Size στο Instagram, αλλά στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook, θα κερδίσετε εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και να είστε ένα από τη νέα αυτή συλλογή από Lasanti Fashion World and Big Size, και βεβαίως με όποιο σχέδιο θέλετε. Να πω ότι αυτά είναι 8 σχεδιάκια. Την ερχόμενη εβδομάδα έχω άλλα 8. Παιδιά, δεν μπορούσα να γεμίσω εδώ πέρα τώρα τη δείγματοθήκη μου, διότι πώς θα τα δείξω όλα αυτά. Τα σχέδια είναι πάρα πολλά. Θα έρθουν ολόσωμες φόρμες, θα έρθουν μαγιό, θα έρθουν σορτσάκια, θα έρθουν φορέματα girly. Και τι δεν θα έρθει, γιατί είπαμε, όταν έχεις τους καλύτερους δίπλα σου, Χριστίνα μου, για να κάνουμε έτσι και μία μικρή παύση, Χριστίνα μου, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε το μονό, το διπλό, το τριπλό. Εσύ το ξέρεις αυτό? Όχι. Α, δεν το ξέρεις, είδες, γι' αυτό δεν είσαι σκηνοθέτης. Θα μου πεις γιατί και ο σκηνοθέτης το ξέρει. Ούτε αυτός το ξέρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι κάνεις? Καλά είμαι, Αλεξάνδρε. Να πω ότι και η Χριστίνα μου είναι Lasanti σήμερα. Δεν είναι φοβερά τα ρούχα του? Πραγματικά, δηλαδή. Είδες. Είναι πάρα πολύ girly όλα, ρε παιδί μου. Τόσο girly που δηλαδή το καλοκαίρι αυτό είναι girly.
Πώς να το πω, τι ωραία τα μπλουζάκια, ποιος αρέσει ένα πιο πολύ. Ποιο... Με τη γατούλα, το μαύρο. Το φαντάστηκα, το μαύρο με τη γατούλα. Εμένα αυτό πάλι μου αρέσει πολύ, το μανίκι του. Βλέπεις που κάνει αυτό εδώ πέρα το. Είδα στη γλυκό ρομαντικό. Αλλά σαν να σας αρέσει. Με τη γατούλα αυτό. Βέβαια να πω ότι αυτά όλα βγαίνουν όπως τα βλέπετε. Εγώ, ας πούμε, επέλεξα αυτό σε μαύρο. Βγαίνει και σε άσπρο. Όλα τα σχέδια βγαίνουν και σε μαύρο και σε άσπρο. Να λες, εγώ επέλεξα κάπου μαύρα, κάπου άσπρα. Αλλά εσύ, π.χ., αν θες αυτό με τα παπούτσια, ας πούμε, και το θέλεις με τις γόβες και το θες σε μαύρο, υπάρχει. Και τα νούμερα είναι small, medium, large, extra large. Γυναικεία νούμερα, πάντα το λέω. Τι κάνεις, Χριστίνα μου? Καλά, Αλέξανδρε. Λοιπόν, τι γίνεται με τη βερβερίτσα? Με τη βερβένα, αλλά ωραία το είπες. Μ' αρέσει. Ναι. Η βερβένα έχει καμία σχέση με τη βερβερίτσα? Όχι. Πού τη βερβερίτσα τρώει τη βερβένα? Όχι. Κοίταξε να δεις τι πάθαμε τώρα και να σου πω και κάτι, ρε φίλε τηλεθεατή. Δηλαδή, διερωτάμε και λέω. Λέω, διερωτάμε. Θα μου πεις, αυτό που λένε, ρε παιδί μου, το Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, πραγματικά το έχετε ακούσει ή το ακούτε πρώτοι? Ναι, για, τι κάνεις, καλά. Έλα βρε, δεν σε πιστεύω. Πότισες. Έλα βρε, ήσουν στον κήπο. Είχε βγει να ποτίσει τα λούδια γιατί είδε σένα και θυμήθηκε ότι δεν τα είχαμε ποτίσει τελευταία και πήγε μέχρι τον κήπο έξω να ποτίσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θα έχει ωραίο καλοκαίρι, το ξέρεις, δεν θα πάει πουθενά. Ναι. Το ξέρεις. Λοιπόν, να σου πω, η βερβένα τι είναι, δεν έχει καμία σχέση λέμε, με τη βερβερίτσα, ε? Όχι, είναι φυτό. Η βερβερίτσα είναι πουλάκι, αν θυμάμαι καλά. Τι πουλάκι καλέ, η βερβερίτσα είναι σκιουράκι καλέ, τι πουλάκι. Okay. Η βερβερίτσα, καλά θα μου πεις, ναι, όχι, πουλάκι είναι ο Γκιόνης. Ο Γκιόνης, ναι. Okay. Τέλος πάντων τώρα. Η βερβένα είναι αυτό το πολύχρωμο. Ναι, δεν είναι υπέροχο. Υπέροχο και καλοκαιρινό όσο δεν πάει, ε. Ναι, και μάλιστα θα φορεί από την Άνοιξη όλο το καλοκαίρι μέχρι και τέλη φθινοπόρου μπορούμε να το βρούμε. Δηλαδή Οκτώβριο εκεί. Mm-hmm. Τέλη Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Και είναι από τα φυτά εκείνα νομίζω που το βρίσκουμε κατά κόρον και κυρίως σε κήπους και έξω ή σε μαγαζιάς δεν το βρίσκουμε. Ναι. Το έχω δει δηλαδή πάρα πολύ να φυτεύεται ως στολίδι σε εξωτερικούς χώρους, σε ζαρτιέρες. Ζαρτινιέρες. Αυτό πάντα τον μπερδεύω ρε παιδί μου με τη ζαρτινιέρα. Ενώ όταν το βλέπω φορεμένο, να ξέρεις δεν τον μπερδεύω ποτέ. Δεν το λέω ζαρτινιέρα. Δεν το λέω ζαρτινιέρα τότε. Το λέω κανονικά ζαρτιέρα. Αλλά πρέπει να το δω φορεμένο. Γιατί ξέρεις πολλά πράγματα, αν τα δεις φορεμένα, δεν τα καταλαβαίνεις. Οπότε αυτό λοιπόν το βρίσκω πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι τώρα ότι σε παραθαλάσσια εστιατόρια, σε ταβέρνες νησιών, σε τσιπουράδικα το έχω δει. Το έχω δει έξω, ξέρεις, γύρω-γύρω που κάνουν αυτά τα τύπου τα μπαλκονάκια. Το έχω δει πολύ στα χρώματά του. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή και για διακόσμηση. Το λατρεύουν πολύ και οι επαγγελματίες και οι πουροί. Γιατί μπορούμε να το συναντήσουμε και σε γλάστρα, ακόμα και στις γλάστρες που τις κρεμάμε, mm-hmm. γιατί έχει ορθόκλαδη, κρεμοκλαδούς ανάπτυξη, δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν τον κισό. Α, πέφτει προς τα κάτω. Ναι. Να σου πω, όταν πέφτει προς τα κάτω είναι κρεμοκλαδούς αυτό? Ναι. Δηλαδή, έτσι. Όταν κάτι βλέπουμε και είναι πεσμένο προς τα κάτω, μπορεί να το πούμε ότι αυτό είναι κρεμοκλαδούς? Έτσι το λέμε, α, ναι. Και δεν το ήξερα. Το έλεγα πεσμένο, εγώ απλά, κατάλαβες. Αλλά τώρα από εδώ και πέρα θα λέω κρεμοκλαδούς. Κρεμοκλαδούς. Ναι, και ανάπτυξη. Πώς το άλλο το είπες, ανακλόπαντο? Το άλλο είναι είπες και η ορθόκλαδη ανάπτυξη. Δηλαδή κάποια φυτά στέκονται και κάποια είναι πεσμένα. Άκου! Αυτά που στέκονται είναι ορθόκλαδες. Ορθόκλαδα. Ορθόκλαδα. Και αυτά που πέφτουν είναι θερμοκλαδούς. Κρεμοκλαδούς. Ανάπτυξη. Βρε Χριστίνα, τι ωραίες λέξεις μαθαίνεις σήμερα. Λοιπόν... Αχ, προσέξτε πάρα πολύ αυτή τη λέξη. Πάπα, παραλίγο. Είναι ορθοκλαδούς. Ναι, ορθοκλαδό. Ναι. Και κρεμοκλαδούς ανάπτυξης. Κρεμοκλαδού. Κρέμεται. Κλέμεται. Κρέμεται. Όπου δεν μπορώ με τίποτα, δεν μου... Για πες και... Λοιπόν, και εκτός από
ζαρδινιέρες κλπ. Πολλές φορές το συναντάμε και σε χλωοτάπητες. Δηλαδή, έχουμε ένα γκαζόν και θέλουμε να βάλουμε και λίγο χρώμα σε κάποιο σημείο. Είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή. Ναι. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Γενικότερα, είναι καλοκαιρινό, θέλει πολύ νερό, θέλει αραιά και πού. Θέλει νερό στα ανθάκια του και τα φύλλα του, δεν θέλει. Θέλει αρκετό νερό, μπορούμε να πούμε. Οπότε συχνά ποτίσματα. Τα ανθάκια καλό είναι να αποφεύγουμε να τα ποτίζουμε. Ποτίζουμε στο χώμα. Mm. Τι είναι αυτό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, θέλει τον πολύ ήλιο? Σίγουρα τον αγαπάει τον ήλιο και όσο πιο πολύ ήλιο βλέπει, τόσο πιο έντονα είναι τα χρώματα του λουλουδιού. Επίσης, να πούμε ότι είναι πολυετές φυτό. Εννοείς ότι και το χειμώνα δεν πέφτει τελείως, πέφτουν τα άνθη αλλά δεν πέφτουν τα φύλλα. Ακριβώς. Άρα μένει θαμνοειδές, γίνεται ας πούμε. Περίπου, ναι. Mm-hmm. Αλλά προσοχή, είναι ευαίσθητο στο κρύο, οπότε ίσως να το σκεπάσουμε με ένα αντιπαγητικό πανί. Mm-hmm. Και σε περίπτωση που μας καεί από το κρύο, μπορούμε να φυλάξουμε τους σπόρους από τα λουλούδια και να τους πείρουμε. Οπότε να έχουμε ξανά το φυτό την επόμενη χρονιά. Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Με ποια άλλα φυτά έτσι συνδυάζεται, θα λέγαμε? Με οποιοδήποτε φυτό, αλλά εγώ θα σας έλεγα, θα πρότεινα στους τηλεθεατές να το βάζουν μόνο τους σε μια γλάστρα, γιατί έχει λίγο επεκτατική πολιτική, δηλαδή... μπορεί να καλύψει όλη τη γλάστρα. Κάνει μεγάλες ρίζες. Κάνει αρκετά μεγάλες. Άρα θέλει και βαθιά γλάστρα δηλαδή. Ναι, καλό είναι να βάλουμε βαθιά γλάστρα. Άρα δεν νομίζω ότι ευδοκιμεί πάρα πολύ σε τέτοια έκταση σε ζαρντινιέρα. Ναι, εντάξει, να είναι πάνω από 20 εκατοστά το ύψος της. Α, δεν είναι και μεγάλο. Ναι, δεν θέλει και χώμα ή αυτές τις τεράστιες γλάστρες. Όχι. Νορμάλ. Η επεκτατική του πολιτική στις ρίζες είναι... σε οριζόντια, αυτή δηλαδή επεκτείνεται οριζόντια ή σε βάθος. Ξέρεις, υπάρχουν φυτά που απλώνονται πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι ποιο φυτό πριν από λίγο καιρό στο εξωτερικό πήγαμε να ξεφυτέψουμε, να το πάμε λίγο πιο εκεί, γιατί είχε κλείσει όλη την είσοδο. Το πιστεύεις ότι οι ρίζες όταν το σηκώσαμε, δηλαδή εδώ ήταν το φυτό, μέχρι και εκεί που τελειώνει το τραπέζι βγαίνανε οι ρίζες. Ένα πράγμα λες και είχε φύγει στον άλλο κήπο, αντί να είναι βάθος, κατάλαβες? Η συγκεκριμένη είναι το βάθος. Α, μάλιστα. Δεν μου λες, στο είπαμε ότι θέλει νερό, θέλει κάποιο, μαζεύει τώρα το καλοκαίρι μελισσούλες, εντομάκια κτλ. Πάρα πολύ, ναι, μαζεύει. Το αγαπάνε πάρα πολύ τα έντομα. Αυτό δεν είναι πολύ καλό νέκταρ. Να το στον παλικόνι μας, το ξέρεις. Εκτός αν βάλουμε, υπάρχει κάποιος τρόπος προστατευτικός για να βάλεις κάτι να μην πηγαίνουν τα έντομα? Εντάξει, θέλουμε να πηγαίνουν τα έντομα που ρουφάνε νέκταρ. Δηλαδή, εντάξει, οι πεταλουδίτσες μας κάνουν καλό και οι μελισσούλες. Τώρα, αν κάποιος έχει θέμα με τις μέλισσες, ας πούμε, είναι αλλεργικός, καλύτερα να το αποφύγει σε εισόδους. Δηλαδή, αν δεν έχεις θέμα με τη μέλισσα και δεν είσαι αλλεργικός, μπορείς να κάτσεις τσιμπήση? Εντάξει, ναι, δεν θα πάθεις κάτι. Κακό, το ξεπερνάμε, ναι. Αλήθεια. Mm-hmm. Δεν φοβάσαι τις μέλισσες? Όχι. Δηλαδή μπορεί να κάτσεις ένα μπαλκόνι που γύρω-γύρω είναι ζζζζ και το βλέπεις αυτό? Όχι. Γενικά οι μελισσούλες είναι ήσυχα πλασματάκια και θα σε τσιμπήσουν όταν νιώσουν απειλή. Αν δηλαδή κάθεσαι και δεν σε ενοχλούν? Όχι ιδιαίτερα. Η γιατί... σφίγγα είναι αυτή που κόβει. Η σφίγγα, ναι. Οι σφίγγες είναι αιμοβόρα πλάσματα. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά είσαι μια σφίγγα εσύ. Τώρα το καταλαβαίνω. Θα ήθελες κάτι να συμπληρώσουμε για αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, οι μελλοντικοί αγοραστές του φυτού? Λοιπόν, να πούμε ότι θα πρέπει ουσιαστικά όταν το βάλουμε για πρώτη φορά, επειδή θα το κρατήσουμε αρκετά χρόνια, είναι πολυετές, να κόβουμε τις κορυφούλες, ώστε να δώσουμε σήμα στο φυτό, να γίνει έτσι κάπως πυκνό, να μεγαλώσει σε πλάτος. Ναι, γιατί τόσο ψηλώνει θα αραιώσει. Ακριβώς. Μάλιστα. Τέλειο ήτανε, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα Καμπούρη, την επόμενη εβδομάδα είναι και πάλι κοντά μου. Και είχαμε πει ότι μην κλείσει η σεζόν, φύγει και το καλοκαίρι και δεν πούμε. Είχαμε πει κάτι ότι θα πούμε για τα φυτά. Σου είχα ένα θέμα, δεν το θυμάμαι τώρα καθόλου. Είχαμε πει για τους τηλεθεατές μας ότι θα κάνουμε τα φυτά... Αναχώρα. Μπράβο, ναι. Ναι. Εννοείται, εντάξει, θα το προετοιμάσουμε για την επόμενη φορά.
Χριστίνα Καμπούρη την αποδεσμεύω να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψω για να κλείσω αυτή την εκπομπή, γιατί έχω αφήσει κάποια πράγματα στη μέση και πρέπει να τα ολοκληρώσω. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ, του κόσμου τα χρώματα. Βλέπεις τον πατέρα σου στο σχήμα της σκιάς σου. Είναι εκείνη η πρώτη φορά στο βουνό, με τον ένα να μιλάει και τον άλλο να ακούει. Τα ίδια τώρα και με τον δικό μου γιο. Γιατί η ευθύνη παραμένει ίδια. Να του δείξω τον δρόμο, να τον κάνω ευτυχισμένο, να τον διδάξω το μέγεθος της ευθύνης απέναντι στη φύση που μας περιβάλλει. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν χορταίνω να τα δείχνω, ρε παιδιά. Δεν χορταίνω να τα δείχνω. Τι να κάνω, ρε Γιάννη, πώς να δώσω από το Lasanti Fashion World and Big Size. Αυτός ο Λάκης, ο Μπάρμπας, ο φίλος μου, πόσο μπροστά είναι στις επιλογές του. Ναι, λοιπόν, πολύ καλά ακούσατε. Και για σήμερα, 8 από εσάς, υπέροχα girly μπλουζάκια, νέα κολεξιόν, να το πω, νέο design, μόνο από το Lasanti Fashion World and Big Size, και στο Instagram και στο Facebook, αλλά και στο site της εταιρείας, αλλά και Λεωφόρο Πειραιώς 253, σε όλη την Ελλάδα κυριολεκτικά, με ένα τηλεφώνημα, η αποστολή εντελώς δωρεάν. Παιδιά, αυτά τα 8, δηλαδή θα τα κερδίσετε σήμερα ένας από εσάς που θα κάνει follow στο Lasanti Fashion World and Big Size, Λεωφόρο Πειραιώς 253. Δηλαδή, τι να σου δείξω τώρα και να πω ότι εσείς τα βλέπετε π.χ. αυτό σε λευκό, αλλά υπάρχει και σε μαύρο. Εγώ απλά έχω επιλέξει σήμερα κάποια σε μαύρο και κάποιο σε λευκό. Α, δηλαδή δες εδώ τώρα. Είτε σε μαύρο είτε σε λευκό. Τι άλλο μπορώ να σου δώσω? 8 από εσάς σήμερα θα τα κερδίσετε εντελώς δωρεάν, που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram, στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook, αλλά και στο Lasanti Fashion World and Big Size. Και να σας πω και κάτι άλλο, αυτό ήταν μόνο η αρχή. Γιατί ο Λάκης ο Μπάρμπας έχει απίστευτα σύνολα για το καλοκαίρι, μέχρι και μαγιό θα σας δώσω. Τι άλλο θέλετε? Λεωφόρο Πειραιώς 253. Αυτό να μην το ξεχάσετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ τώρα φεύγω με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, καλοκαιρινό, θάλασσες, κότερα, σκάφη, γιατί να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω και κάτι, δηλαδή, μπορώ. Αν θέλεις, δηλαδή, λέμε, δεν είναι και απαραίτητο. Δεν θα σου πω τώρα για το Lasanti. Έχω τελειώσει το θέμα για το Lasanti. Τώρα θα σου πω ότι το τελευταίο βίντεο με το οποίο και θα κλείσω είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βίντεο. Και θα σου πω, λοιπόν, ότι αν λίγο ακόμα τεντωθούν αυτά μου εδώ, πραγματικά δεν θα βαστιχτώ. Αν δηλαδή, αν λέμε, δεν έχω ένα από τα επόμενα, εγώ θα τρελαθώ.
it's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. We'll be right back.
One of a million, we'll reach those heights. Always gonna feel that I won't deny that work.